Στο μέτωπο του καιρού, οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία σε συνδυασμό με τα μελτέμια συνθέτουν ένα επικίνδυνο σκηνικό για εκδήλωση πυρκαγιών. Στον Ημιτό θα βρούμε την Έλλη Κασόλη. Θέτουν σε εγρήγορση τις αρχές που λαμβάνουν μέτρα. Σε συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός, γιατί μιλάμε, Λένα, για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Σε επιφυλακή λοιπόν αστυνομία, πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Και θα δείτε εδώ ότι ο δρόμος ουσιαστικά έχει κλείσει. Υπάρχει μπλόκο της αστυνομίας και απαγορεύεται η διέλευση των πολιτών. Δεν μπορεί από εδώ λοιπόν να περάσει κανείς ούτε πεζός, ούτε με το όχημά του για να κάνει τη βόλτα του ή για να περπατήσει. Δεν μπορεί να προσεγγίσει λοιπόν τον Ημιτό και αυτό γίνεται σε πολλά τέτοια δρομάκια πέριξ του βουνού. Να σας πω πως τα μέτρα ενισχύονται, καθώς εκτός από τα πυροσβεστικά αλλά και τα οχήματα της αστυνομίας, αυτή τη στιγμή πετούν στον αέρα και τα ντρόνς της ελληνικής αστυνομίας αλλά και της περιφέρειας. Επομένως λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται εδώ, δεν το γνωρίζουν, κάνουν αναστροφή και γυρνούν πίσω. Σε ευχαριστούμε, Έλλη. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι αυτή που επικρατεί στην Αίγινα, καθώς Σωτήρη Μπαρσάκη, η Αίγινα μοιάζει με ορολογιακή βόμβα, έτοιμη να εκραγεί. Και υπάρχουν ευθύνες για αυτό το θέμα. Πρέπει να υπάρχουν, δηλαδή. Έτσι ακριβώς, Λένα. Την ίδια ώρα που όλοι οι Δήμοι, οι περιφέρειες ετοιμάζονται για την αντιπυρική περίοδο και έχουν ξεκινήσει ήδη την προληπτική πυροπροστασία. Στην Αίγινα βλέπουμε αυτές τις εικόνες, οι οποίες παρουσιάζει ο Sky από τα social media που κυκλοφόρησαν, όπου κρούν τον κόδωνα του κινδύνου στελέχη του πυροσβεστικού κλιμακίου της Αίγινας, λέγοντας ότι υπάρχουν αρκετά τέτοια σημεία τα οποία βλέπουμε στρώματα, βλέπουμε όγκους πολλών ξερών χόρτων, αλλά και να ξεπερνούν σε κάποια σημεία το ένα μέτρο τουλάχιστον. Αυτό κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και σίγουρα έχει πάρα πολλές ευθύνες και θα πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι φορείς γιατί, από τη, που σχετίζονται με την πολιτική προστασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη.